Ο δεύτερος αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αγωνιστικής Αλίας Κυπρίνου με διοργανωτή τον Αθλητικό Σύλλογο Ερασιτεχνών Ελαιών Ιωαννίνων Ιωάννα Fishing Club πρόκειται να διεξαχθεί από αύριο Παρασκευή και ως τις 3 Ιουνίου στην Λίμνη Παμβότιδα. Μια διοργάνωση που προβάλλει αφενός την νόμιμη αλιευτική δραστηριότητα. Αφετέρου, αναδεικνύει και τις πολλές ευκαιρίες που μπορεί να έχει η πόλη μας μέσα από τον αλιευτικό αθλητικό τουρισμό. Στους αγώνες, οι οποίοι θα διεξαχθούν από αύριο το μεσημέρι και μέχρι την Κυριακή το απόγευμα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Ιωαννίνων, Κώστας Φρίγκας, εξηγώντας ότι από αυτή την αγωνιστική διαδικασία θα αναδειχθούν και τα μέλη της εθνικής ομάδας που θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στις αρχές Οκτωβρίου στη Σερβία. Θα λάβει χώρα από αύριο Παρασκευή 1η Τρίτου και ώρα 3 το μεσημέρι μέχρι Κυριακή 3 Ιουνίου και ώρα 5 το απόγευμα. Ο χώρος μας έχει παραχωρηθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Υπήρου, εκτείνεται από τη θέση Μάτσικα μέχρι το Μαβίλι και από την Κεραφροσύνη μέχρι την αίθουσα Χατζή στα Παλιά Σφαγεία. Και ο τρίτος αγώνας θα διοργανωθεί από το σύλλογό μας 29 και 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου στη λίμνη Πηγόνα Ώου του Μετσόβου. Οι αγώνες αυτοί είναι στα πλαίσια του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, από το οποίο θα προκύψει η εθνική ομάδα, η οποία θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που φέτος θα λάβει χώρα στη Σερβία αρχές Οκτωβρίου. Είναι 16 ομάδες των 2 ατόμων. Θα παραμείνουν συνεχώς στις θέσεις τους από την Παρασκευή το απόγευμα μέχρι την Κυριακή το απόγευμα. Οι εντολές είναι σαφείς και οι οδηγίες σαφείς βάσει του κανονισμού της Ομοσπονδίας μας. Παράλληλα, ο κύριος Φρίγκας αναφέρθηκε και σε κάποιες απαγορεύσεις που θα ισχύσουν αυτό το τριήμερο στην παραλίμνια περιοχή και κυρίως στους χώρους όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες για λόγους ασφάλειας και ομαλής διεξαγωγής τους. Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους ερασιτέχνες από αύριο το μεσημέρι 12, από την ώρα κατά την οποία θα οριστούν οι θέσεις αλίας με ευκρινείς ταινίες, να μην εισέλθουν στο χώρο τον συγκεκριμένο. Επίσης παρακαλούμε τους φίλους ποδηλάτες να αποφύγουν τη διέλευση από το χώρο αγώνα. Μια διέλευση που συνεπάγεται κινδύνους τραυματισμών και πρόκληση υλικών ζημιών. Θέλω να ζητήσω την συνδρομή των επαγγελματινών ελιέων, οι οποίοι πρέπει να συμμορφωθούν στην απόφαση του Περιφερειάρχη και να μην αλλιεύσουν στο χώρο του αγώνα σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτή. Να εφιστήσουν προσοχή και και στα ναυτοαθλητικά αθλήματα, για να μην υπάρξουν διελεύσεις, ειδικά των παιδικών ομάδων, κοντά στο χώρο ρήψεων των βαρυδίων. Τέλος, χαιρέτησε τις θετικές εξελίξεις που υπάρχουν αναφορικά με την σύσταση του Λιμναίου Ταμείου, κάτι που αποτελούσε αίτημα τόσο του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Ιωαννίνων, όσο και του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης. Με ευχαρίστησή μας ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα τις συναντήσεις που είχαν δημοτικοί άρχοντες με τον κύριο Γκουρουπλή για τη σύσταση του Λιμναίου Ταμείου, μια σύσταση που θεωρούμε απαραίτητη, αρκεί να μην μείνει στις εξαγγελίες, να υλοποιηθεί. Εδώ όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι είμαστε πρώτοι εμείς μαζί με το Φορέα, που εδώ και 4 χρόνια έχουμε ζητήσει εγγράφως τη σύσταση Δημοτικής Λιμενικής Αρχής, ώστε να μπει μια τάξη στην Παβότιδα, να αλλάξει νομοθεσία για πολλαπλές δραστηριότητες, να υπάρχει έλεγχος αλλά και έσοδα για το Δήμο των Ιωαννίνων. Εμείς προσβλέπουμε, εφόσον επιληθούν πολλά προβλήματα, σε διοργάνωση κάποιας διεθνούς αλιευτικής συνάντησης στα Ιωάννινα. Εύχομαι να υλοποιηθεί, αλλά θα χρειαστούν, υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις που εφόσον υλοποιηθούν θα μπορεί να γίνει αυτό εφικτό. Είναι κρίμα όλες οι διοργανώσεις διεθνείς να γίνονται σε άλλες περιοχές εκτός Παμβότιδος και Υπήρου.